Ακούτε τη σειρά podcast του Ιπτολεμαίος.gr. Η σειρά αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της Watcrop, εταιρείας του Macquarie Green Investment Group. Η Watcrop, προσιλωμένη στις αρχές της αειφορίας, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας. Χαίρετε! Είναι το 5ο επεισόδιο της σειράς του Ιπτολεμαίος.gr. Μια σειρά που φιλοδοξεί να αναδείξει ιστορίες ανθρώπων που εμπνέουν και ιστορίες που αξίζει να ακούσεις. Σήμερα συζητάμε για γενετική αλλά και για επιχειρηματικότητα με έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Παπασωτηρίου από τη Φλόρινα. Ο κύριος Παπασωτηρίου είναι ιατρός ογκολόγος και γενετιστής με ένα τεράστιο βιογραφικό, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πλούσιο ερευνητικό έργο. Επίσης, με μια τεράστια πορεία ως διευθύνων σύμβουλο και ιατρικά υπεύθυνο της RGCC, της RGCC Group, πεδίο εξειδίκευσης πολύ σημαντικό, παραγωγή φαρμάκου, κλινικές αναλύσεις με υγρή βιοψία, πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που θα μας εξηγήσει. Ένας όμιλος που ξεκίνησε από τη Φλόρινα, όμως έχει παγκόσμια παρουσία. Και για όσους ξέρουν τι εστί επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα σε ένα τόσο εξειδικευμένο αντικείμενο, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως θαύμα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την ποιότητα στελεχών και την εταιρική κουλτούρα που ανέπτυξε ο όμιλος στην περιοχή. Καλησπέρα, κύριε Παπασωτηρίου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και τη δυνατότητα που έχουμε να αναδείξουμε τη δραστηριότητά σας. Δεν σας ξέραμε όσο καλά θα έπρεπε ενδεχομένως, αλλά η ιστορία της δικιά σας και της εταιρείας σας κρίνουμε ότι πρέπει να ακουστεί. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Το ότι μέχρι τώρα πετούσαμε κάτω από το ραντάρ, θεωρητικά μας βγήκε σε καλό. Τώρα, αν θα αρχίσουμε να πιάνουμε την επιφάνεια του ενδιαφέροντος του κενού, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα κινητοποιήσει και άλλους ανθρώπους προς παρόμοιες κατευθύνσεις και δραστηριότητες. Το ευχόμαστε και εμείς να λειτουργήσετε έτσι. Είστε από τους λίγους, αν έχω καταλάβει σωστά, στον πλανήτη που κάνετε τόσο εξειδικευμένες αναλύσεις και έχετε καταπιαστεί με ένα τόσο συγκεκριμένο αντικείμενο, ξεκινώντας από την πρώτη εταιρεία του ομίλου σας, την RGCC. Πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία, κύριε Παπασωτηρίου? Η πορεία ξεκίνησε από απογοητεύσεις εξ αρχής. Επειδή υπήρχε ένα υπόβαθρο εκπαίδευση στη γενετική, αλλά τώρα τις τότε εποχές στην Ελλάδα η γενετική ήταν ανύπαρκτη. Και μάλιστα τότε ήταν και μία αναγνωρισμένη και ως ειδικότητα στην Ελλάδα. Έπρεπε να βρω μια διέξοδο κλινική. Και επειδή η πορεία στη γενετική ήταν πάνω στο κομμάτι της ογκολογίας, στράφηκα στην εξειδίκευση της αιματολογίας ογκολογίας. Αυτή ξεκίνησε αρχικά από την Αγγλία, μετά πολύ γρήγορα μεταπήδησε στη Γερμανία, που θεώρησαν πολύ καλύτερο το περιβάλλον. Ξαφνικά όμως διαπιστώνεις ότι παρόλες τις επωνομαζόμενες προόδους στην ογκολογία, το κλινικό αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο θαυμαστό όσο θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον τότε εποχή, αλλά και σήμερα η διαφορά είναι πάλι μικρή. Άρα και όπως είπαμε, είχαμε ξεκινήσει με απογοητεύσεις στο ότι η ογκολογία όπως εκτελούνταν τότε, αλλά και σήμερα δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορές. Διαπιστώνεις ότι εφαρμόζεις πρωτόκολλα τα οποία ορθώς έχουν βγει, αλλά σε σχέση με την πληθώρα των όγκων των οποίων αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου, η αναλογία θεραπευτικών προσεγγίσεων σε σχέση με την πληθώρα των όγκων είναι δυσανάλογη. Μάλιστα. Άρα, η λύση ήταν να βρεθούν
πώς να το πω, νέοι θεραπευτικοί στόχοι, άρα νέα φάρμακα με πολύ, πολύ διαφορετική προσέγγιση. Άρα πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε ανάπτυξη νέων φαρμάκων βρίσκοντας νέους θεραπευτικούς στόχους. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Υπήρχε ένα κενό δηλαδή, είδατε, και τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά. Σωστά. Και το κενό συνεχίζονταν γιατί ακόμα και σήμερα εξακολουθεί σε πάρα πολλούς να υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε τον όγκο αυτό που βλέπουμε στην πράξη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο μακροσκοπικό κόσμο, τον όγκο σαν όγκο. Δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν συστηματική νόσο που υπάρχουν κυταράκια τα οποία διανέμονται, διασπείρονται. Αν τολμούσε κάποιος την τότε εποχή να μιλήσει, ας πούμε, για κυκλοφορούνται καρκινικά ή κυκλοφορούν DNA, το λιθοβολούσε στην κεντρική πλατεία, έτσι. Δεν το συζητάμε, θεωρούνταν μύθος και σου κρεμούσαν και διάφορα κουδούνια. Και αυτό όχι μόνο στον ελλαδικό κόσμο, παντού. Όπου ένας χριστιανός, εντός εισαγωγικών να το πω, ένας Κριστοφαλίνη κάποια στιγμή έκανε μια μελέτη το 2004, θυμάμαι καλά, και 5, έβγαλε έξω τα κυκλοφορούνται καρκινικά και από τότε σιγά σιγά ξεκίνησε ο κόσμος να ασχολείται με το κομμάτι της ρίζου βιοψίας και πάρα πολύ λίγοι. Ένας από αυτούς τους λίγους ήμουν και εγώ. Με το ευτύχημα ότι είχα έναν πολύ αξιόλογο διευθυντή, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργάνου Ογκολόγων στην Ευρώπη, ο οποίος έχει τεράστια ερευνητικά ενδιαφέροντα και με άφησε να αναπτυχθώ στο μέγιστο όσο μπορούσα πάνω στο κομμάτι αυτό. Και έτσι ξεκίνησε σταδιακά. Από τη μία να κάνω την κλινική εκπαίδευση και εργασία στη γερμανική πλευρά και από την άλλη να στείλω ένα αντίστοιχο εργαστήριο στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τα μίλια, ας πούμε, στις αεροπορικές εταιρείες να πάνε και να έρχονται. Πότε ξεκινάτε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ξεκίνησα όντως τότε ακριβώς με την περίπου με την εποχή του Κριστοφαλίνη, δηλαδή το 2004. Από μακριά, από όπου πηγαίνω ερχόμουν, εκπαίδευα αντίστοιχα προσωπικό όσο μπορούσα να βρω. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα ότι η μόνη αντίστοιχη σχολή που ξεκινούσε να βγάζει ανθρώπους με υποτυπώδη εκπαίδευση την τότε εποχή, γιατί δεν είχε υποδομές, ήταν το Τμήμα Γενετικής και Ποριακής Βιολογίας στην Αλεξανδρούπολη. Και ευτυχώς είχα την τύχη να έχω κάποια άτομα από την περιοχή της Φλόρινας, τα οποία είχαν ξεκινήσει να αποφυτούν και αντίστοιχα ξεκίνησαν να χτίζονται τα άτομα αυτά. Εν ολίγης τους πήγα σε αντίστοιχα κέντρα έξω, μάθαν τεχνικές, τους φέρναν πίσω, στείναμε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, τα βελτιστοποιούσαμε και προχωρούσαμε σταδιακά παρακάτω. Μετά από 18 χρόνια, σήμερα, ποιο είναι το στίγμα της δραστηριότητάς σας μετά από αυτή την πορεία σήμερα και σε ποιες χώρες δραστηριοποιήσετε κυρίως? Λοιπόν, το στίγμα είναι το εξής. Δεν είμαι επιχειρηματίας, να το πω έτσι, παρόλο ότι εξελίχθηκα σε κάτι τέτοιο. Και λόγω κάποιων παρατηρήσεων και συγκυριών, έκανα κάποιες επιλογές οι οποίες, να το πω έτσι πολύ απλά, μου βγήκαν. Ποτέ δεν μου άρεσε η ιδέα ότι για να φτιάξω μια επιχείρηση θα πρέπει να ξεκινήσω με δανεικό χρήμα και δει από τράπεζες. Με αποτέλεσμα, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν από ιδία κεφάλαια, από προσωπική δουλειά και από επανεπένδυση του μεγαλύτερου, του συντριπτικού ποσοστού κερδοφορίας πίσω στην επιχείρηση. Μιλάμε για το 90-95% της κερδοφορίας έρχεται ξανά στην επιχείρηση. Και το μοντέλο αυτό δουλεύει μέχρι και σήμερα. Έχω την περηφάνεια, γι' αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο τολμώ να υπερηφανευθώ, ότι δεν έχουμε πάρει σένς δανεικό ή επιχορηγούμενο από προγράμματα. Και δεν το θέλαμε μέχρι στιγμής και δεν το θέλουμε κιόλας. Δεν το επιδιώκουμε. Εντυπωσιακό. Και σε ποιες χώρες δραστηριοποιήσετε? Τώρα, οι χώρες που δραστηριοποιούμαστε πλέον είναι οι γερμανόφωνες χώρες κατά κανόνα. Από εκεί που ξεκίνησα, από εκεί ουσιαστικά είναι και η βάση. Για λόγους πρακτικούς. Η Γερμανία και η Ελβετία. Ο λόγος είναι ότι η Γερμανία έχει ένα τεράστιο χημικό και βιολογικό background, γιατί
μετά από τη γρήγορη βιοψία, μπήκαμε στο κομμάτι του να βρίσκουμε και να αναπτύσσουμε νέα φάρμακα. Άρα η φαρμακευτική χημεία ήταν κάτι το οποίο ήταν το αμέσως επόμενο που έπρεπε να αναπτυχθεί. Και έτσι μπήκαν όλα τα κομμάτια της αλυσίδας της ανάπτυξης φαρμάκου, από όπου οι γερμανόφωνες χώρες και η Γερμανία ως μεγαλύτερη χώρα έχει μια τεράστια ιστορία, υποδομή και υποστήριξη, καθώς και εργαλεία για να το κάνεις γρήγορα. Το πώς προέκυψε η Ελβετία. Η Ελβετία είναι επίσης μια χώρα η οποία παράλληλα τα 8,5 εκατομμύρια, σκεφτείτε ότι οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες από τον κόσμο έδρευαν εδώ. Έτσι. Ο λόγος δεν είναι αυτός που φαντάζονται οι περισσότεροι, γιατί δυστυχώς έχουμε μια κακή τάση να λέμε πράγματα του καφενέ. Ο λόγος που βρίσκονται οι περισσότερες χώρες, οι περισσότερες εταιρείες στην Ελβετία είναι στο ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα καινούριο φάρμακο, να το αναπτύξεις και να το βγάλεις έξω, πρέπει να είναι προστατευμένο. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει οι διαδικασίες, αυτό που λέμε πνευματικών δικαιωμάτων, πατέντες κλπ., να λειτουργούν γρήγορα και με ασφάλεια. Έχοντας δοκιμάσει τους Αγγλοσάξονες, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατέντες στο Μόναχο και στο Βερολίνο και τους Ελβετούς, οι Ελβετοί έρχονται με πολύ μεγάλη διαφορά, με πολύ καλύτερο background, εκτελούν πολύ πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες, γιατί απλά η ιστορία τους τα αποδεικνύει. Όλες οι εταιρείες εδώ πατεντάρουν τα πορεία τους. Επομένως, δεν είναι ανόητες οι εταιρείες που ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για τους υποτιθέμενους φορολογικούς λόγους, δεν είναι και απόλυτα αληθές αυτό. Αλλά περισσότερο στο ότι υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πολύ γρήγορα. Εσείς παρόλα αυτά επιλέξατε να αναπτύξετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς σας σε ένα μη ελκυστικό μέρος, στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Φλόρινα. Να κάνω την ερώτηση ανάποδα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να γίνει η ιδιαίτερη πατρίδα σας, αγαπάτε τη Φλόρινα, αλλά όλο αυτό δεν συνάδει. Έτσι δεν είναι. Και έχετε μεγάλο κόστος. Δεν εννοώ οικονομικό κόστος με την απόφασή σας αυτή. Ευρύτερα, έτσι. Οι διαδικασίες και όλα αυτά. Γιατί. Ναι, σίγουρα είναι ο τόπος καταγωγής. Αλλά από την άλλη, ας απαντήσω με ένα ερώτημα. Πού νομίζετε ότι εδρεύουν τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα ή μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που κάνουν παραγωγές ή ανάπτυξη νέων φαρμάκων? Βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί εγώ δεν είδα καμία μεγάλη φαρμακοβιομηχανία να υπάρχει, ας πούμε, στα περίχωρα του Βερολίνου ή στα περίχωρα της Φραγκφούρτης. Το μεγαλύτερο κέντρο βιοτεχνολογίας, για παράδειγμα, στη Γερμανία είναι στο Μάρτιν Στρίτ, στη μέθηση του πουθενά, πόσα χιλιόμετρα νότια από το Μόναχο, κοντεύει να φτάσει στους πρόβοδες των Άλπεων. Επίσης, το κρατήριο του Βερολίνου τα έχει στη μέση του πουθενά, πάλι σε μια περιοχή που λέγεται Μπουχ στα βόρεια, καμιά 200 χιλιόμετρα στη μέση των λιμνών και στα δάση. Γενικότερα, όταν θες να κάνεις δραστηριότητες ερευνητικές από όπου εμπλέκονται διαδικασίες βιολογικών μορίων, χημίας, από όπου, να μην γελιόμαστε, αυτά τα πράγματα είναι και κάπου τοξικά. Δεν μπορεί να τα κάνεις σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που είναι κατοικήσιμες περιοχές. Αυτές είναι ανόητες αντιλήψεις. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι ανόητες αντιλήψεις έχουμε οικειοποιηθεί στην Ελλάδα. Και έστω κάποιες τέτοιες ψηλοδραστηριότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα, τι να σας πω, το πώς βρίσκονται εκεί και πώς επιτρέπονται να βρίσκονται εκεί είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν κάποιοι άλλοι. Επομένως, τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να βρίσκονται στην περιφέρεια και δει σε απομονωμένες βιομηχανικές περιοχές ή ζώνες ανάπτυξης. Δεν μπορούν να είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ωραία. Δεκτό αυτό. Όμως εσείς, αντί για τις γερμανόφωνες χώρες, επιλέξατε την Ελλάδα. Επέλεξα την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, ορθώς, ναι, στην αρχή η Ελλάδα είναι, πώς να το πω, στο κεφάλι ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, ως συνήθως δημιουργείς μια μαγική εικόνα για τη χώρα που από όπου ξεκίνησες, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα δεν αποτέλεσε και εγώ εξαίρεση. Ναι, είχα μια μαγική εικόνα για την Ελλάδα. Τώρα βέβαια αυτή η εικόνα έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Αλλά την τότε εποχή, ναι, ήταν ο τόπος μου. Ήθελα να δημιουργηθεί κάτι εκεί. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, αλλά ικανοποιούσε και τις συνθήκες ότι ναι, δεν είναι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Και ταυτόχρονα, ναι, για ποιο λόγο να μην δεν αναπτυχθεί και μια περιοχή η οποία
το όνειρο ζωής είναι την τότε εποχή ήταν πώς θα μπορούσε οποιοδήποτε να χωθεί μέσα στη ΔΕΗ προκειμένου να έχει έναν εύκολο μισθό και παχυλό και τίποτα άλλο πέρα από εκεί. Και σήμερα, ας πούμε, πληρώνουμε αυτό το όνειρο, γιατί με την απολιγνητοποίηση βλέπουμε τι γίνεται. Ήταν, ας πούμε, ένα στοίχημα το οποίο το κερδίσατε, γιατί το καταφέρατε και δούλεψε η δραστηριότητα αυτή στην βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας. Δεν υπάρχει στοίχημα το οποίο δεν μπορείς να κερδίσεις όταν πιστεύεις αυτό και δουλεύεις πάνω σε αυτό. Μην γελιόμαστε. Όταν κατέχεις ένα αντικείμενο και έχεις βάλει προγραμματισμό και στόχο, δεν υπάρχει θέμα το ότι κερδίζω ή δεν κερδίζω το στοίχημα. Είναι απλά ότι δουλεύω πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Π.χ. Όπως είπα στην αρχή, ναι, δεν πας, ας πούμε, με 100% δανεισμό, για παράδειγμα. Ή δεύτερον, πας και θεωρείς ότι ναι, θα λειτουργήσω με προοπτικές ότι η αγορά είναι τα 10 εκατομμύρια τότε Έλληνες, που σήμερα αφιβάλλουν να είμαστε και τόσοι. Η αγορά πλέον είναι παγκόσμια, είναι 7,5 δισεκατομμύρια, 8 πλέον επίσημα ανακοινωμένα. Με αποτέλεσμα έπρεπε ευθύς εξ αρχής, πολλά χρόνια πριν, να σκεφτούμε ήδη την εξωστρέφεια και όχι τώρα που έχουμε την κρίση μπροστά μας. Βέβαια δεν εξαρτάται πάντα όλα από εμάς, κύριε Παπασωτηρίου. Είπατε και μόνο σας πριν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ κρίσιμος. Νομίζω ότι θα θαυμαστώ το πώς βρήκατε και συγκεντρώσατε τόσους νέους επιστήμονες στην Αγριτική Φλόρινα. Αυτό είναι πραγματικά ένα σταυρό. Αυτό είναι φυσική επιλογή, να το πω έτσι. Γιατί οι άνθρωποι που είναι τώρα ήρθαν μετά από επιλογές και αξιολογήσεις πολύ 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 περισσότερων ανθρώπων. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στο ιδανικό μοντέλο, έτσι. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες κακές νοοτροπίες, κάποια πράγματα τα οποία δεν βολεύουν προκειμένου να αναπτυχθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ειδικά η έννοια της ομαδικής εργασίας είναι κάτι το οποίο σπανίζει, ας πούμε, στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Δεν είμαστε καλοί team players. Με αποτέλεσμα, ένας από τους βασικούς λόγους κιόλας το ότι υπάρχουν αντίστοιχα εργαστήρια, εφάμιλου μεγέθους, εντάξει, μην έχουμε εικόνες, ας πούμε, ότι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο. Από όπου πλέον το κομμάτι του Bioscience, για παράδειγμα, είναι στη Γερμανία. Εκεί αυτή τη στιγμή απασχολούνται στους 15 ανθρώπους, 15 επιστήμονες. Περίπου εφάμιλοι είναι και επιστήμονες στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελβετία είναι 2 εργαστήρια, τα οποία στο σύνολο είναι περίπου 12 επιστήμονες. Όπως καταλαβαίνεις, πλέον έχει ισοσκελιστεί αυτή ότι η Ελλάδα συγκέντρωνε τα πάντα. Η Ινδία δεν είναι ακόμα περισσότερη και αυξάνονται με ακόμα περισσότερο πιο γρήγορο ρυθμό. Αυτό δεν το είπαμε, ότι έχετε και υποδομή και στην Ινδία, δεν το είχαμε πει πριν, όπως νομίζω ότι έχετε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περισσότερο administration, δεν είναι εργαστήριο, αλλά αναμένεται να στήσουμε εργαστήριο και εκεί. Ωραία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με τις αναλύσεις που κάνετε, επιδράτε άμεσα ή έμεσα θετικά στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που μπορεί να είναι στην άλλη γωνιά του πλανήτη. Πώς είναι αυτό το συναίσθημα, πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Καταρχήν, πώς αισθάνεσαι, για να αισθανθείς κάτι, τέτοιες υφή συναίσθημα για να αναπτυχθεί, ως συνήθως πρέπει να το δεις και να δεις τον άνθρωπο ο οποίος απευθύνεται. Εσύ στην πράξη όμως βλέπεις δείγματα τα οποία έρχονται και γίνονται ανώνυμα, γίνονται ένας κωδικός αριθμός. Βλέπεις κύτταρα, βλέπεις αναλύσεις DNA και πληροφορίες. Με αποτέλεσμα, το κλινικό αποτέλεσμα και το κλινικό όφελος το βλέπει ο αντίστοιχος κλινικός γιατρός στην άλλη άκρη του πλανήτη. Εσένα δύσκολα θα σε αγγίσει. Δύσκολα δηλαδή θα φτάσει σε εσένα. Ναι, σίγουρα όταν κάποια στιγμή θα έρθει έστω και ως ανώνυμο αποτέλεσμα ότι ναι, υπάρχει κλινικό όφελος, ότι είδαμε ανταποκρίσεις, ότι είδαμε αύξηση της ολικής επιβίωσης. Ναι, σίγουρα έχεις μια δικαίωση της προσπάθειας. Αλλά αυτό το συνέστημα που έχει ένας κλινικός γιατρός που βλέπει το φυσικό πρόσωπο όντως να κερδίζει μια μάχη, που πολλές φορές είναι και άνηση,
έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σημαντικό. Υπάρχει κάποια κορυφαία στιγμή που θεωρείτε ότι ξεχωρίζετε στη διαδρομή σας έως και σήμερα? Κορυφαία στιγμή. Κάποια ξεχωριστή στιγμή, κάτι που έτσι διακρίνεται από την πορεία αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θεώρησα ποτέ ότι ήταν το κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Επειδή όλα ό,τι έχει επιτύχει αυτός ο όμιλος έχουν γίνει με προγραμματισμό και με προσπάθεια, είναι κάτι το οποίο βάλεις ένα πλάνο και κάνεις το οτιδήποτε προκειμένου να το πετύχεις. Με αποτέλεσμα, πάντα η πορεία ήταν αυτή. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο στο οποίο κάποια στιγμή έγινε το μεγάλο επίτευγμα. Επομένως, δεν μπορώ να διακρίνω ένα συγκεκριμένο γεγονός ή μια συγκεκριμένη στιγμή, τουλάχιστον επαγγελματικά. Εγώ πάντως θεωρώ θαυμαστό και ίσως εκεί κάποιος να μπορούσε να σταθεί, ότι στο χάρτη που έχετε στην ιστοσελίδα σας με τον παγκόσμιο χάρτη, εννοώ, με τα σημεία δραστηριότητας, μία επιχείρηση, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε, ένας ερευνητής από τη Φλόρινα και έχει πάει σε όλα αυτά τα μέρη του κόσμου και έχει δραστηριοποιηθεί, ίσως αυτό θεωρώ και τη μεγαλύτερη αναγνώριση, γιατί είναι και παγκόσμιο χαρακτήρα. Αυτό το λέω εγώ, δεν σας καλώ να το υιοθετήσετε. Αυτά ήταν με το success story της Φλόρινας έως και εδώ. Στο τέλος όμως άφησα να πούμε τα δυσάρεστα. Εκεί που πιστεύαμε ότι η εταιρεία σας μπορεί να γίνει case study για το πώς μπορεί μια δομή, μια επιστημονική δομή, να αναπτυχθεί με ένα τέτοιο αποτύπωμα στη Δυτική Μακεδονία της απολιγνητοποίησης, μαθαίνουμε πως φεύγετε και για αλλού. Το είπατε πριν, όταν λέγατε εδώ, εννοούσατε στην Ελβετία. Σήμερα μιλάμε και είστε στην Ελβετία εσείς, σωστά? Σωστά. Τι σας έκανε έτσι? Καταρχάς πείτε μας κατά πόσο μεταφέρετε τη δραστηριότητά σας εκεί και πείτε μας για ποιους λόγους γίνεται αυτή η μεταφορά των δραστηριοτήτων. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι όλα ρόδινα στην Ελλάδα, υπάρχουν και προβλήματα. Θα θέλαμε να τα δούμε έτσι συνοπτικά. Γιατί μια τέτοια επιχείρηση θεωρητικά θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι δεν πήγε καλά. Απλά έφτασε εκεί που μπορούσε να φτάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι έφτασε στο μέγιστο των δυνατοτήτων με τις υπάρχουσες συνθήκες. Όπως είπα και προηγουμένως, όταν έχεις τέτοιου είδους δραστηριότητες, ο ανταγωνισμός, ειδικά στο κύριο κομμάτι για το οποίο δεν είμαστε γνωστοί, αλλά είναι η κύρια δραστηριότητα, είναι ακριβώς αυτό που ανέφερα στην αφήγηση της ιστορίας, ότι προσπαθούμε να βρούμε νέους θεραπευτικούς στόχους και να αναπτύξουμε νέα μόρια ή νέα αντισώματα ή νέες προσεγγίσεις θεραπευτικές και στο κομμάτι της ογκολογίας. Όταν μπαίνεις σε μια τέτοια λογική, φαντάζεσαι ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι η Ελλάδα, έτσι. Δεν πάβει να είμαστε μια χώρα ουραγός, μην τρέφουμε αυταπάτες, στο κομμάτι του drug development. Και η απάντηση έρχεται από μόνη της. Πέστε μου, η Ελλάδα, πόσες πατέντες έχει κάνει για νέα θεραπευτικά μόρια. Θεραπευτικά μόρια. Από ελάχιστες ως μηδενικές. Αυτό αυτομάτως λέει ότι ναι, κάποιες άλλες χώρες τρέχουν. Και όχι απλά τρέχουν με τα χέρια του φωτός. Άρα ο ανταγωνισμός που έπρεπε εγώ να αντιμετωπίσω ήταν εκείνες οι χώρες και όχι η Ελλάδα. Άρα θα έπρεπε εγώ αυτή την επιχείρηση να την εξελίξω σε επόμενα στάδια, από όπου και άλλοι μηχανισμοί εκτός της επιχείρησης θα έπρεπε να λειτουργούν εφάμιλα. Αλλά ακόμα και εντός της επιχείρησης κάποια πράγματα. Και να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Όταν θα πρέπει να έχεις εσύ ένα προσωπικό το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί
ως ομάδα από τη μία, αλλά από την άλλη να έχει την όρεξη να κάνει αυτό που λέμε το extra mile, την επιπλέον εργασία, όχι υπερεργασία, με την έννοια του με ενδιαφέρει έρευνα, το ψάχνω, θέλω να βρω κάτι καινούριο, το παιδεύω, και από την άλλη διαπιστώνεις ότι η μέση νοοτροπία, όχι όλων ευτυχώς, στην Ελλάδα είναι κάνω τα πάντα για να βρω μια θέση, αλλά δεν θα κάτσω να ζοριστώ ιδιαίτερα προκειμένου να βρω μια έτοιμη λύση, με αποτέλεσμα να μεταφέρω τα προβλήματα σε κάποιον άλλο να μου τα λύσει. Και αυτό είναι μια πάγια τακτική, το βλέπουμε κατά κανόνα στην νοοτροπία των Ελλήνων και των επιστημόνων. Έτσι, να μην τους βγάζουμε απ' έξω, γιατί ακούω κάτι παλαβά ότι οι Έλληνες είμαστε ιδιαίτεροι και ότι έχουμε ιδιαίτερο μυαλό, αυτό είναι παραμύθια της χαλιμάς. Είμαστε όπως όλοι οι υπόλοιποι λαοί. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αλφαρυθία, απλά το θέμα είναι πώς την αξιοποιείς. Δυστυχώς εδώ έχουμε μια απογοήτευση επομένως από την Ελλάδα, από αυτό που λέμε work ethics των Ελλήνων. Και για κακή μου τύχη το διαπιστώνω ότι και οι Έλληνες το κουβαλάμε και στο εξωτερικό πολλές φορές αυτό. Έχω δει πολλούς Έλληνες στο εξωτερικό να έχουν ακριβώς αυτή την νοοτροπία. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Σε αυτό, σε ό,τι αφορά το δυναμικό του προσωπικού από το οποίο θα πρέπει να επιλέξει τους συνεργάτες. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στο κομμάτι των μηχανισμών. Κρατικών μηχανισμών, υποδομών κλπ. Να φέρω απλά ένα παράδειγμα. Η αδειοδότηση των εργαστηρίων στο Biocentrum, στο Χάλε της Γερμανίας, mm-hmm. νομοθετικά έλεγαν ότι μετά την κατάθεση του φακέλου, οι αρχές έχουν 45 μέρες να σου δώσουν ή όχι την άδεια. Και εγώ την άδεια την πήρα στην 21η ημέρα. Μάλιστα. Στην αντίστοιχη Ελλάδα, η αντίστοιχη άδεια που ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ πήρε 2,5 χρόνια. Απίθανο. Και όμως πραγματικό. Αυτό είναι το ένα από τα παραδείγματα. Από την άλλη, δεν θα χρειαστεί ποτέ στην εδώ περιοχή να κινητοποιήσεις άλλους ανθρώπους του πολιτικού κόσμου, μήπως και τα πράγματα φιλοτιμηθούν και λειτουργήσουν σε κάποιους γρήγορους ρυθμούς. Δεν εννοώ παράτυπος, αλλά να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και ξαφνικά αυτός ο κόσμος είναι σε μια άλλη σφαίρα, σε μια άλλη πραγματικότητα και δεν μπορεί και δεν αφουγκράζεται αυτές τις ανάγκες ότι υπάρχουν. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι η φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αισθάνεσαι λίγο σαν τον Ιάη το πρόγραμμα, ας πούμε. Πας, φωνάζεις και δεν σε ακούει κανείς. Όταν αντίστοιχα, ας πούμε, επειδή πρόσφατα υπάρχει μια γενικότερη τάση στην επιχείρηση και ζητάμε να δούμε διέξοδο στο πώς θα μπούμε ακόμα πιο εντατικά στο κλινικό κομμάτι. Άρα υπάρχει στα πλάνα μας να ασχοληθούμε με το κομμάτι αυτό που λέγεται ιδιωτική υγεία. Και όταν απευθυνθήκαμε εδώ, στην Ελβετία, μας δώσανε 2 έτοιμα κτίρια για να μπούμε. Το κράτος, μιλάτε. Το κράτος, ναι. Δεν το συζητάω. Πείτε μου εσείς, πού θα απευθυνθείς στην Ελλάδα όταν, αν ψάξετε την τελευταία κλινική που ιδρύθηκε, είναι στη Λάρισα και οι άνθρωποι κάναν 5 χρόνια αδειοδότησης. 5 χρόνια. Άμα θέλετε, μπορώ να σας δώσω και τα στοιχεία για να το βεβαιώσετε κι εσύ. Πώς βλέπετε την Ελλάδα στο μέλλον? Είστε καθόλου αισιόδοξος? Δηλαδή αυτή η νοοτροπία που λέμε, είτε στη δημόσια διοίκηση, δεν είναι στη δημόσια διοίκηση, είναι στο μέσο Έλληνα. Είναι ο μέσος Έλληνας, δυστυχώς, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εμείς, έχει μια λάθος νοοτροπία στο πώς λειτουργεί ο κόσμος. Η έννοια του ανταγωνισμού και ότι γίνομαι καλύτερος δεν ισχύει. Συμφωνώ απόλυτα με έναν αξιομακάριστο προλαλήσαντα που είπε
ότι ο μέσος Έλληνας είναι στο να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Επίσης είναι μια κακή νοοτροπία. Δεν κοιτάμε πώς θα βελτιωθούμε εμείς για να γίνουμε καλύτερα από το γείτονα. Κοιτάμε πώς θα μειώσουμε το γείτονα. Δηλαδή κοιτάμε την εξισορρόπηση προς τα κάτω. Αυτό είναι μια τρελή νοοτροπία. Και όμως υπάρχει, τη βλέπεις την καθημερινότητά μας εκεί κάτω. Άρα... αν δεν αλλάξουν αυτά, από τον τελευταίο μέσο άνθρωπο μέχρι και την υψηλότερη διοίκηση, δεν νομίζω ότι η χώρα έχει πολλά να περιμένει. Καταρχάς θα συνεχιστεί το brain drain, σωστά. Brain drain. Οι άνθρωποι που τα καταφέρνουν, βλέπετε ένα 10% από τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν έξω. Το υπόλοιπο 90%, ακριβώς λόγω αυτής της νοοτροπίας, είναι υποχρεωμένο να γυρίσει πίσω. Άρα και αυτό το brain drain είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντα. Δηλαδή λέμε ότι πάρα πολλοί φεύγουν έξω. Δεν μετρήσαμε αντίστοιχα πόσοι από αυτούς που φύγαν γυρίσαν πίσω και γιατί. Δίκιο έχετε εδώ. Απλά σίγουρα όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν. Αυτοί που έμειναν... αυτοί που ήταν καλά μυαλά φεύγαν ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν είναι τωρινή ιστορία δηλαδή. Επειδή αυτό το podcast δεν πρέπει να κλείσει δυσάρεστα, θα προτείνω, βέβαια οι διαπιστώσεις που κάναμε είναι ρεαλιστικές, όμως θα ήθελα να το κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, με κάτι ευχάριστο, το οποίο είναι μια άλλη δραστηριότητα που υπάρχει στον όμιλό σας. Συνεργάτες σας ασχολούνται με τα αποστάγματα και φτιάξατε ένα πολύ ωραίο που μας άρεσε πάρα πολύ, εγώ το έχω δοκιμάσει, μια πολύ ωραία ιδέα, ένα απόσταγμα από φράουλα, το οποίο νομίζω πως είναι και μοναδικό. Θέλω λίγο να μας πείτε για αυτό, γιατί έχει νομίζω μια πολύ ωραία ιστορία και μια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Πολύ μεγάλη και άλλου φυσικά. Αλλά θα ήθελα με μια διάθεση να κάνουμε διαφορετικά πράγματα και να τους δίνουμε μια τέτοια διάσταση, να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό κλείνοντας. Ωραία. Όντως ξεκίνησε ως κάτι διαφορετικό. Με την έννοια όμως ότι ξεκίνησε πάλι από τη διαπίστωση αυτής της κακής νοοτροπίας. Θα το κάνω λίγο πιο απλό. Είχα βαρθεί, βρε παιδί μου, να πηγαίνω στην πόλη καταγωγής μου στη Φλόρινα και να βλέπω εκείνο το ποτάμι να είναι γεμάτο κόσμο, όλοι να παραπονιούνται ότι έχουν προβλήματα οικονομικά, ότι δεν υπάρχει εργασία, αλλά έβλεπα τα ίδια άτομα, όλοι να βρίσκονται εκεί. Δεν είναι λίγο άτομο? Δηλαδή, περιμένουμε να έρθει ένας απομηχανής Θεός να μας σώσει, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Πολύ ωραία. Επομένως, μπήκε ένα στοίχημα την τότε εποχή και είπα, πολύ ωραία, παιδί μου, γιατί δεν παίρνουμε κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την περιοχή, να φτιάξουμε κάτι καινούριο, το οποίο όμως θα ακούσει το αντίστοιχο κοινό στο οποίο θα απευθύνεται και αυτό το πράγμα να το προωθήσουν. Και σκεπτόμενος, ας πούμε, ότι η Φλόρινα έχει μια ιστορία στην παραγωγή της φράουλας και έχοντας την υποδομή των χημικών, είδαμε τι μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια μιας κυκλικής οικονομίας. Γιατί τα αποστάγματα είναι ένα από τα προϊόντα της κυκλικής οικονομίας γύρω από τη φράουλα. Πήραμε επομένως το προϊόν της φράουλας και είδαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε αποστάγματα. Από αυτό που περίσσευε μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε και μπήκαμε σε μια γραμμή καλλιντικών, τα οποία επίσης έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν. Και το περίσσευμα ακόμα και από αυτή τη διαδικασία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για compost, ενώ τα seeds θα μπορούσαν, όσα δεν χρησιμοποιούσαν για τα καλλιτικά, θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν πάλι στον κύκλο παραγωγής. Άρα έκλεινε ο κύκλος. Και έτσι δημιουργήθηκαν και τα ποτά και τα καλλιτικά. Και όπως πάντα, όπως σας είπα και πριν, η αγορά δεν είναι τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, είναι τα 8 δισεκατομμύρια έξω στον πλανήτη. Και ξεκινήσαμε από τις χώρες οι οποίες έχουν ιστορία στην κατανάλωση ποτών, εξού και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αντίστοιχα, και την αντίστοιχη πορεία πήραν και τα αντίστοιχα καλλιτικά. Και έτσι δημιουργήθηκαν αυτά τα προϊόντα. Τα οποία φυσικά πάντα μπήκαμε και στην ίδια λογική όπως και στο φάρμακο, ότι θα έπρεπε να είναι προστατευμένα, γιατί δεν είναι αγγελικός ο κόσμος εκεί έξω, οι αντιγραφές πάνε σύννεφο έτσι και αν δεν έχεις ένα προστατευμένο προϊόν.
έτσι ώστε να μπορείς να το βγάλεις, να αποκτήσει αξία, προστιθέμενη αξία και να το αναπτύξεις. Και σήμερα αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν το οποίο διατίθεται σε αρκετές χώρες και αυξάνονται οι αγορές. Κύριε Παπασωτηρίου, σήμερα μιλήσαμε για ιστορίες δημιουργίας, γιατί δεν σταματάτε να είστε δημιουργικοί. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Διδακτική θα έλεγα, δυσάρεστη σε κάποια σημεία της, αλλά σίγουρα διδακτική. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι να συνεχίσετε να είστε δημιουργικός και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και στη χώρα μας να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ για τη τιμή. Για τα άλλα είναι και η Ελβετία και σίγουρα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που επιχειρηματίες και επιστήμονες από την περιοχή μας δραστηριοποιούνται σε διάφορα ευρωπαϊκά ή παγκόσμια κέντρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούτε τη σειρά podcast του Ιπτολεμαίος.gr. Η σειρά αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της Watcrop, εταιρείας του Macquarie Green Investment Group. Η Watcrop, προσιλωμένη στις αρχές της αειφορίας, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας.